Καλώς ορίσατε στο φτιάξω το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα δείξουμε μια λίγο διαφορετική μασκούλα. Πολύ πιο εύκολη, πολύ γρήγορη. Μια μάσκα προστασίας. Πολύ απλή με υπόλοιπα υφάσματος που έχετε στο σπίτι σας. Πάρα πολύ γρήγορη. Και φυσικά επαναχρησιμοποιούμενη. Να δούμε τι χρειαζόμαστε λοιπόν. Το ύφασμά μας, που και πάλι θα πρέπει να είναι βαβακερό ή κάποιο ύφασμα που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, ώστε να πλένετε και να πολυμένετε όπως πρέπει. Και φυσικά λάστιχο, σφιχτό λάστιχο, το χαρακά μας, καρφίτσες και τα ψαλιδάκια μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Πολύ απλό. Θέλουμε 20x20 εκατοστά. Δύο κομμάτια φάσματος 20x20 εκατοστά. Δύο τετραγωνάκια. Για μια μάσκα ενηλίκων. Δύο κομμάτια ή τέσσερα, να αποφασίσετε να την κάνετε διπλή. Και λάστιχο μήκος, δύο κομμάτια λάστιχου 17 εκατοστών. Και για τα παιδιά, θα κόψετε τετραγωνάκια 17x17 εκατοστά, δύο κομμάτια και πάλι, και δύο κομμάτια λάστιχου 15 εκατοστών. Έχουμε το ύφασμά μας εδώ, καλή με καλή πλευρά, το ένα πάνω στο άλλο. Και θα ράψουμε γύρω, αφήνοντας ένα μικρό κενό για το γύρισμα. Να το λοιπόν, έχουμε κόψει τις γωνίες. Και αφού γυρίσαμε τη μάσκα μας, θα κάνουμε ακόμα μια ραφή και πάλι γύρω στη μασκούλα μας και θα κλείσει έτσι αυτόματα και το άνοιγμα. Αλλά πριν, για να κάνει αυτές τις πτυχώσεις, διπλώνουμε ελαφρά σε 2-3 σημεία τη μάσκα μας, στο κέντρο της. Θέλουμε να κάνει μικρές πτυχώσεις, σαν βεντάλια. Σαν να φτιάχνετε μία βεντάλια από χαρτί. Να το λοιπόν, βάζουμε τις καρφίτσες εδώ, να μας βοηθήσουν φυσικά, με την ραπτομηχανή μας. Θα κλείσει και το άνοιγμα αυτόματα. Και μετά θα κάνουμε δύο θικούλες από τη μία και από την άλλη πλευρά για να περάσουμε το λάστιχό μας. Όπως κάναμε και με τις άλλες μάσκες. Με την άλλη μάσκα ενηλίκων. Να τη ραφή μας πρώτα. Εδώ έχουμε κάνει ήδη τη μία θήκη. Έχει περάσει το λάστιχο από τη μία πλευρά. Θα κάνετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Διπλώνουμε το ύφασμά μας, δημιουργούμε έτσι μια θικούλα, το ράβουμε και θα περάσουμε μετά το λάστιχο. Δοκιμάστε το πρώτα για να δείτε ότι σας κάνει, για να ξέρετε πόσο μικρή ή μεγάλη θα είναι η θήκη. Να δείτε λοιπόν η μασκούλα μας, είναι πανέτοιμη. Ελπίζω να σας άρεσε και να βρήκατε βοηθητικό και αυτό το βίντεο. Ξαναλέμε ότι καμία τέτοιου είδους μάσκα, σίγουρα θα έχετε δει πολλά βιντεάκια, αλλά καμία τέτοιου είδους μάσκα δεν προσφέρει προστασία από το συγκεκριμένο ιό. Μας προστατεύει μόνο όσο μας προστατεύουν και οι χάρτινες μάσκες. Δηλαδή από τα σωματίδια αυτά καθ' αυτά καθόλου, αλλά μας εμποδίζουν να πιάνουμε το πρόσωπό μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Κάντε like στο βιντεάκι μας, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και φυσικά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!